Το μεγάλο θέμα της διαπραγμάτευσης μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης αφορά σε νέες μειώσεις των συντάξεων με κατάργηση ή σταδιακή περικοπή της προσωπικής διαφοράς από τον επαναυπολογισμό τους που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Από τη μεριά του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποστηρίζει πως σε βάθος πενταετίας από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σταδιακά θα προκύψει δημοσιονομικό όφελος που κυμαίνεται περίπου από το 0,75% έως το 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή, εκτιμάει πως θα υπάρξει εξοικονόμηση πόρων οι οποίοι θα κυμαίνονται από το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ έως και 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τα θέματα που στραγγαλίζουν τους συνταξιούχους, μιλά στη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης του Σέντερ, όλα on camera με τον Σάκη Κολυβά, ο πρόεδρος των συνταξιούχων Ίκανο Μου Καβάλας, Πέτρος Ταχματζίδης. Κοίταξε, και οι συνταξιούχοι ζουν μια δραματική κατάσταση. Τα βάσανα τους μεγαλώνουν καθημερινά. Αυτό που ζούμε εμείς και έχουμε συναναστροφή με τους συνταξιούχους είναι μια κατάσταση απελπιστική, που οι άνθρωποι τώρα στα γεράματά τους φτάσαν στο σημείο πλέον να μην μπορείς να τους παρηγορήσεις με τίποτα. Και έχουν δίκιο. Και δεν είναι μονάχα το θέμα των περικοπών των συντάξεων, είναι και τα θέματα υγείας και ιδιαίτερα είναι και τα προβλήματα που έχουν με τα παιδιά τους, που είναι υποχρεωμένοι με την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν να συντηρούν και άλλες οικογένειες. Δυστυχώς, ο κόσμος ξεγελάστηκε για μια ακόμη φορά. Πίστεψε στα λόγια τα μεγάλα. Από εκείνα από τα λεφτά υπάρχουν, που έλεγε ο Παπανδρέου. Μετά ήταν του Σαμαρά τα 18 σημεία, που φτάσαμε στο Τσίπρα που θα διόρθωνε την αδικία. Και βλέπουμε... Ο αριστερός, εντός εισαγωγικών. Κοιτάξτε τώρα το εντός αριστερός... εισαγωγικών, το είπα. Όχι, καλά κάνατε. Όχι, να... Και ο Παπαδρέου, πρόεδρος να... τη Σοσιαλιστική Διεθνούς. Ο Σοσιαλιστής είναι και ο Παπαδρέου. Τώρα τι να κάνουμε, αφού είναι. Τώρα το πόσο αριστερά είναι αυτή, χαμπάρι δεν πήραμε. Έτσι. Εντάξει, τώρα μην. Τώρα που σας λέω, τι δηλώνω. Αν παρακολουθήσετε τώρα, τελευταία το έχουν κόψει, δεν το τονίζουν ιδιαίτερα. Και όχι, το λένε. Από μέσα του το λένε δυνατά. Το λένε από μέσα του δυνατά. Και δείχνει πραγματικά στην κατάσταση που έχει οδηγηθεί όχι μονάχα η συνταξιούχη αλλά και ο ελληνικός λαός. Και πρέπει να το πάρει υπόψη του ο καθένας μας ότι αυτά τα πράγματα δεν διορθώνονται. Δηλαδή, αν θέλαμε διαχειριστή, θα μπορούσαμε να είχαμε και τους άλλους που κάναν διαχείριση. Το ίδιο κάνει και σήμερα ο κύριος Τσίπρας μέσα σε εισαγωγικά η αριστερά, που βρήκανε τα εύκολα θύματα και το μόνο που κάνουν είναι το πώς θα μειώσουν τις συντάξεις. Και οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Και ο κόσμος αυτό πρέπει να καταλάβει, ότι η κατάσταση θα πάει μέχρι εκεί που θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός του πάρει απόφαση να ξεσηκωθεί, τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά. Και το λέω αυτό, ξέρετε γιατί. Όταν η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιοχικών Σωματείων αποφάσισε την κινητοποίηση για τις 15 του Δεκέμβρη, είχε αποφασιστεί στα μέσα του Οκτώβρη. Και πήρανε το μήνυμα ότι θα έχει μαζική συμμετοχή. Και βγήκανε έγκαιρα να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, θα δώσουμε εκείνο το επίδομα που το ονομάσανε 13η Σύνταξη, που εδώ σημαίνει ότι αν θα πιέσει ο λαός, κάτι θα καταφέρει.